Πάμε στο Μανώλη Κωσίδη στην Κωνσταντινούπολη. Απίστευτο αυτό το ξέσπασμα με το οποίο ήρθε αντιμέτωπος ο Ερντογάν σε μία ακόμη έκφανση του «το κράτος είμαι εγώ». Έτσι λέει η αντιπολίτευση και μάλιστα κατηγορούν τον Τούρκο Πρόεδρο, το κόμμα το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, πως έχει να γίνει διορισμός στο Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου, ενός ανθρώπου που δεν ανήκει στην ακαδημαϊκή κοινότητα του συγκεκριμένου Πανεπιστήμιου, από την εποχή της στρατιωτικής χούντας το 1980. Βεβαίως είδαμε και την απάντηση της κυβέρνησης. Όμως πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία 3 χρόνια ο Τούρκος Πρόεδρος έχει διορίσει 60 πριτάνεις σε διάφορα πανεπιστήμια. Υπήρχε ήδη το πρόβλημα. Όμως επειδή μιλάμε για το καλύτερο πανεπιστήμιο της Τουρκίας, τώρα κορυφώθηκε η κρίση και τώρα βγήκαν οι φοιτητές να διαδηλώσουν. Έχουν γίνει και διαδηλώσεις στο παρελθόν και στο Πανεπιστήμιο Μέσης Ανατολής, που είναι ένα από τα καλύτερα. Όμως το Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου, επειδή είναι ένα σύμβολο για την ακαδημαϊκή κοινότητα, αυτός είναι και ο λόγος που έγιναν αυτές οι διαδηλώσεις και ενδεχομένως να γίνουν κι άλλες. Πάντως φαίνεται ότι η τουρκική κυβέρνηση δεν υποχωρεί και θα συνεχίσει την ίδια πολιτική. Σε ευχαριστούμε, Μανώλη.